Ξέρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς όπου ξεκίνησε μόλις το μάτς για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου ανάμεσα σε Space Hellas και Τζιβάνα. Οι ομάδες οι οποίες κάνουν την πρεμιέρα του σήμερα στο κύπελο αλλά και στη νέα σεζόν γενικότερα και ευελπιστούν σε ένα καλό ξεκίνημα, ωστόσο μία από τις δύο θα καταφέρει να το κάνει πραγματικότητα. Άστοχα τα πρώτα σούτα από τις δύο πλευρές. Με την Τζιβάνα τώρα να είναι στην επίθεση. Τσιμπούρης έπαιξε με τον Καραγιαννιώτη. Θα ανοίξει το σκορ αυτό τελικά. Μετά από μια μικρή περιπέτεια θα καταλήξει στο καλάθι η μπάλα για το 0-2. Καραφώτης οργανώνει την επίθεση της Space Hellas. Ελευθερίου αστοχή, Βεργόγιαννη συνεχίζει για να μαζέψει το rebound. Πήρε τώρα φέρει στο καλάθι από τον Μακαντάση. Ματζιώρης. Είδε την κίνηση του Τσιμπούρη. Υπάρχει φαουλ που έγινε πάνω στην προσπάθεια και έχουμε τις πρώτες βολές για τον παίχτη της Τζιβάνα. Καραφώτης. Μπαλά στο πλάι για τον Βεργογιάννη. Και πάλι θα παίξει με τον Παπακώστα. Να συμπληρώνει δύο πόντους. Άστοχο και παραμένουν στο 0 οι γηπεδούχοι. Μοσχόπουλος. Κρυθαρούλας με σκόρητο στον Ματζιώρη και από εκεί μπάλα στον Τσιμπούρη. Το δεύτερο λεπτό τώρα για την Τζιβάνα. Πανέξυπνη η πάσα, δεν θα μπορέσει να την κάνει ασίστ το Μοσχόπουλος, ενώ στο έξω Ματζιώρη στην συνέχεια. Καραφώτης. Ο Πακώστας για τρεις. Πάει το ρόδι και για τους γηπεδούχους. Πρώτο τρίποντο για την Space Hellas και γενικότερα πρώτο τρίποντο αυτό του Παπακώστα στον αγώνα. Τσιμπούρης βλέπει τις επιλογές του. Πάει και ο Ματζιώρης κοντά του, επιλέγει την πάσα στην γωνία. Έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη από όσο θα έπρεπε ο Θάνος. Άστοχο το σουτ. Έχει τελειώσει και ο χρόνος, καθώς δεν είχε εκτελέσει έγκαιρα ο Ματζιώρης. Δύο αλλαγές τώρα για την Space Hellas στο μάτς. Πέρασε ο Ηλιόπουλος, όπως και ο Σακογιάννης. Καραφώτης, Βεργόγιαννης. Και πάλι Βεργόγιαννης. Δεν πέρασε πάσα, την κατάλαβε ο Κρυθαρούλας. Τσιμπούρης επιστρέφει η άμυνα των γηπεδούχων εγκαιρά. Καραγιαννιώτης από κοντά δεν θα τα καταφέρει. Θέλει να τρέξουν οι άσπροι. Δεν θα καταφέρουν όμως να βγάλουν επίθεση, καθώς έγινε νωρίς η λάθος πάσα. Άστοχο το στην συνέχεια από τον Μοσχόπουλο. Και τώρα και πάλι Καραφώτης. Περνάει και τώρα το κέντρο. Άστοχο στον Παπακώστα. Συνεργάζονται οι δυο τους. Σακογιάννης στο τρίποντο, το οποίο είναι άστοχο. Καραγιαννιώτης πιέζεται ψηλά από τον Παπακώστα. Τσιμπούρης πέρασε από τον Καραφώτη και εκτέλεσε για το 3-5. Βεργόγιαννης άφησε και πάλι στον Καραφώτη. Λιόπουλος θα το πάρει από το ύψος των βολών, βρίσκει σίδερο. Καραγιαννιώτης.
Ενώ πάμε σιγά σιγά να διανύσουμε τα πρώτα 5 λεπτά του μάτς. Στο 3-5 το σκορ. Στα χαμηλά έχει μείνει μέχρι στιγμής η επιθετική παραγωγικότητα. Ζητάει φάουλο ο Καραγιαννιώτης, δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές και ο Βεργόγιαννης βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο, ανενόχλητος θα ισοφαρίσει. Σε 5-5. Πιέζει τώρα και το την μπάλα. Ο Βεργόγιαννης Τσιμπούρης για την Τζιβάνα Ματζιόρης με πλάτη. Γυρίζει με το ένα χέρι, δεν θα το βάλει. Καραφώτης. Παπακώστας δεν βιάστηκε. Σακογιάννης είδε το κόψιμο του Βεργόγιαννη. Παπακώστας τώρα με χώρο θα το πάρει και θα το βάλει κιόλας. 8-5. Ακόμα ένα τρέποντο διαχείρος Παπακώστα. Νομίζω πρέπει να έχει κάνει το 2-2. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι να έχει φτάσει κάποιο νωρίτερα. Προβάδισμα λοιπόν για την Space Ελλάς. Σκαστή πάσα εξαιρετική του Καραγιαννιώτη. Θα πάρει το φάουλο ο Κρυθαρούλας. Θα πετύχει και το καλάθι για το 8-7. Φάνω στο μάτς για την Τζιβάνα, ενώ από την άλλη έχουμε τρία νέα πρόσωπα για την Space Ελλάς. Καραχάλιος, Κατσνέσης και ο Παλιοκώστας. Πάτησαν παρκέ. Ενώ ο Κρυθαρούλας ισοφαρίζει τώρα, εκ νέου 8-8. Με το ένα στο τρίποντο. Καραχάλιος. Φιλιόπουλος. Σαμπογιάννης με τον Παλιοκώστα, αυτός από κοντά. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπαλά. Καραγιαννιώτης. Ωραία κίνηση. Έκλεισε καλά όμως η άμυνα της Space Ελλάς. Πάλι μπαλά στα χέρια του Καραγιαννιώτη με 10 δευτερόλεπτα τώρα να απομένουν. Θάνος ψάχνει χώρο, τον βρίσκει, εκτελεί για δύο από αρκετά μακριά. Το rebound στα χέρια του Κρυθαρούλα. Ανανεώθηκε το χρονόμετρο, Ματζιόρης. Ωραία ξέφυγε από τον Παλιοκώστα, αλλά έκλεισε εκεί ο Σακογιάννης και του έβαλε το stop. Έκλεισε στον αέρα, αλλά στοχή. Τον εσχολεί το Κασνέσης ήταν. Πάνω στο ρεζιτέ κάποιον ψηλά. Παίζει με τον Καραγιαννιώτη. Κρυθαρούλας βρήκε λίγο χώρο. Βγήκε και βγήκε μπάλα, υπάρχει σφύριγμα για φάουλ το οποίο έχει γίνει από τον Ματζιόρη. Και μια παρατήρηση κιόλας στον παίχτη της Τζιβάνα. Καραχάλιος κατεβάζει αργά αργά. Λιόπουλος και πάλι Καραχάλιος. Συγκρατεί, έχει βρει όμως η μπάλα στο πόδι του. Μοσκόπουλος. Θα πάρει το φάουλ τον Κασνέση. Καρούλας είναι αυτός που θα βάλει την μπάλα μέσα. Καραγιαννιώτης είδε εξαιρετικά την κίνηση του Θάνου. Τρομερή ασίστ για το 8-10. Καραχάλιος. Πήρε και πάλι. Επιλέγει τον Ηλιόπουλο αυτή τη φορά. Σακογιάννης θα πάρει την μπάλα, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Πάνος. Πάσα έξω Καραγιαννιώτης, Σολομόναχος. Πολύ κακό το σουτ. Ματζιόρης όμως βρέθηκε και στην κατάλληλη θέση. Γράπωσε την μπάλα, την έβαλε στο καλάθι, πήρε και το φάουλ. 8-12. Η βολή θα εκτελεστεί μετά το time out.
προετοιμασία των βολών ο Ματζιώρης. Αστοχή στην συμπληρωματική βολή του, παραμένει έτσι το 8-12. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο δίλεπτο για την πρώτη περίοδο. Παπακώστα σε ακόμα ένα τρίποντο και αυτό μέσα. 11-12. Κρατάει μόνος του την επίθεση της Space Hellas. Έχει ξεκινήσει καυτά το παιχνίδι με 3 εύστοχα τρίποντα. Φάνος αναφέρει από την baseline, βρήκε τον συμπαίκτη τον Καραγιανιώτη. Αυτός, παρόλο που βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, δεν μπορούσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Υπάρχει όμως φάουλ, που είναι και το 5ο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές για την Τζιβάνα. Μέσα η πρώτη για το 11-13. Στο σίδερο η δεύτερη, ψηλότερο ο Παλιοκώστας. Καθνέσεις. Κύριο Καραχάλιος. Καθνέσεις από τη γωνία. Όχι, δεν είναι καθόλου καλή εκτέλεση. Σκόπουλος από κοντά θα τελειώσει τη φάση για το 11-15. Καραχάλιος πάει προς τα μέσα χωρίς να φοβηθεί, ωραία κίνηση. 13-15. Μακρινή πάσα δυσκολεύει λίγο τον Μοσκόπουλο, ο οποίος θα κρατήσει και θα απαντήσει άμεσα. 13-17. Καραχάλιος, τελευταίο λεπτό τώρα στην πρώτη περίοδο. Καραχάλιος παίζει με τον Κασνέση. Κόσκος, αστοχή από κοντά, Ματζιώρης μαζεύει. Καραγιανιώτης στον Φάνο. Δεν βιάζεται εκείνος, αφήνει στον Καραγιανιώτη. Κοντά του έχει και τον Ματζιώρη και τον Φάνο, θα του δώσει εκείνος χέρι με χέρι. Πήγε προς τα μέσα, αστόχης όμως. Καθώς έπαιξε για πολύ καλή άμυνα ο Καραχάλιος. Λάθος στην συνέχεια φτηνό από την Space Hellas. Φάνος, δεν περνάει η πάσα του. Παρενέβη ο Παλιοκώστας. Μαράπουγλου. Πέρασε τώρα στο παρκέ. Για αυτά τα τελευταία 19 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Καραγιανιώτης. Φάνος θα το τολμήσει. Μαλά στο σίδερο. 12 δευτερόλεπτα τώρα για τους άσπρους. Θα χάσουν ωστόσο την ευκαιρία τους για μια επίθεση. Μοσκόπουλος στον Καραγιανιώτη, 4 δεύτερα τώρα τσεκάρει το ρολόι. Θα το πάρει από αρκετά μακριά και θα το βάλει. Και με αυτόν τον τρόπο κλείνει η πρώτη περίοδος για το 13-20. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες και πάλι στο παρκέ για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος του παιχνιδιού. Βεργόγιαννης, υπενθυμίζω, 13-20 δείχνει τώρα από την Οσπίνακα. Στο σύν 7 βρίσκεται η Τζιβάνα. Θα εκτελέσει από την κορυφή ο Βεργόγιαννης, airball. Δεν σημαδεύει σωστά ο έμπειρος παίκτης της Space Hellas. Και τώρα συνέχεια με τον Καραγιανιώτη. Αφήνει λίγο χώρο ο Παπακώστας. Καραγιανιώτης. Χτύπης για τρεις. Δεν θα μπει πάρα στο καλάθι. Βεργόγιαννης ανεβάζει ταχύτητα. Θα πάει στο post to post. Υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Thank you.
η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 15-20. Πάνος. Είναι ψηλά να τον πιέσει ο Καραχάλιος. Καραγιαννιώτης έπαιξε και πάλι με τον Φάνο. Βλέπει τις επιλογές του. Καραγιαννιώτης με τον Παπακώστα μπροστά του. Φάνος θα το πάρει τελικά το σούτ και πολύ καλά θα κάνει. 15-23. Δεν έβρισκαν διάδρομο για να πλησιάσουν οι παίχτες της Τζιβάνα. Επέλεξαν ένα τρίποντο και τελικά δικαιώθηκαν για την επιλογή τους. Στο σύν 8 αυτή την φορά η διαφορά. Λιόπουλος, Καραχάλιος, να δούμε αν θα απαντήσει. Όχι, δεν θα τα καταφέρει. Και συνέχεια ο Λιόπουλος σταματάει τη φορά του Μοσχόπουλου με ένα φάουλ. Καραγιαννιώτης. Φάνος σε ένα μακρινό δίποντο. Αλλά κατέληξε στα χέρια του Βεργόγιαννη. Θα πάρει ο ίδιος την επίθεση. Ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Ματζιώρης. Ένα γρήγορο τρίποντο από τον Αχτύπη. Φάνηκε να το νιώθει. Θάνος γράπωσε την μπάλα εκεί από τον Καραχάλιο, αλλά δέχτηκε την τάπα στην συνέχεια τον Ελευθερίου. Ζητάει αλλαγή. Ο Καραχάλιος τώρα θα περάσει εκτός για να μπει στην θέση του Καραφώτης. Στην επαναφορά ο Θάνος. Ματζιώρης για δύο θα το βάλει. 15-25 διαφορά. Σφυγγίλα στο συν 10. Λιόπουλος. Βεργόγιαννης από τα δεξιά. Στέκεται για δύο. Ευστοχή. 17-25. Γρήγορα θα βγουν στην επίθεση τώρα επέκταση της Τζιβάνα με μία πάσα. Ο Μοσχόπουλος, με συγχωρείτε, θα βρεθεί σε θέση βολής με το 17-27. Βεργόγιαννης τώρα για την Space Ellas. Μπαλά στον αέρα, διεκδικήσει με καθώς κλείστες από τα χέρια του Ελευθερίου. Και συνέχεια υπάρχει φάουλο από τον ψήλο των Άσπρων. 2-1 πλέον τα ομαδικά. Ταϊγκάζει, πάει μόνος του μέχρι το τέλος του δρόμου. 17-29. Βεργόγιαννης στην πλάτη του Ματζιώρη κινήθηκε ο Ελευθερίου. Η εκτέλεσή του στην συνέχεια δεν ήταν και η καλύτερη. Καραγιαννιώτης. Αχτύπης με μπόλικη αυτοπεποίθηση στο σούτ. Αστοχή ωστόσο και παραμένει το 17-29. Βεργόγιαννης, Παπακώστας με χώρο. Βρήκε σίδερο. Και έχουμε φάουλ πάνω στον Βεργόγιαννη, που κινήθηκε εκεί για να διεκδικήσει το rebound. Το μάτσο επέστρεψε ο Τσιμπούρης για την Τζιβάνα, ενώ από την άλλη έχουμε τον Κασνέση και πάλι στο παρκέ. Ανέφερε ο Βεργόγιαννης, Κασνέσης για τρεις, ευστοχή. 20-29. Καραγιαννιώτης, ζητάει ο Ματζιώρης, θα πάει πάλι στα δικά του χέρια. Και υπάρχει φάουλ από τον Κασνέση. Ο
παραμένει και πάνω στην επίθεση. Πάσα χέρι με χέρι για τον Μοσχόπουλο. Το τρίποντο του θα καταλήξει σε κάτι καλό εδώ. Δεν είχαν τα μάτια στην μπάλα επέκτη της Space Ελλάς. Υπάρχει ευκαιρία να την διεκδικήσουν, ωστόσο δεν το πλήρωσαν. Παπακώστας. Καραφώτης κατευθείαν για τον Κασνέη, συζητάει ξανά στη γωνία. Μέσα στην αδύνατη πλευρά εκεί όπου είναι ο Παπακώστας. Υπάρχει φάουλ για τρεις βολές κιόλας. Καθώς πατούσε πίσω από την γραμμή του τρίποντο ο Παπακώστας, ήταν για τρεις το σούτ του. Και έτσι τώρα θα πάει στη γραμμή για τρεις βολές. Έξω η πρώτη. Βάζει την δεύτερη με το 21-29. Μέσα η τρίτη, 22-29, και τώρα θα αποσυρθεί ο Παπακώστας για να πάρει την θέση του Αράπογλου. Καραγιαννιώτης μένει ψηλά ο Κασνές για να τον παρενοχλήσει λίγο. Διευθυντή άμυνα από τους άσπρους. Τσιμπούρης, αστοχή στο σουτ. Δεν έρχεται όμως το rebound για να καθαρίσουν την φάση γηπεδούχοι. Έμεινε ζωντανή η επίθεση της Τζιβάνα και ο Μοσχόπουλος τώρα θα οδηγηθεί και αυτό στην γραμμή. Εστοχή στην πρώτη. Δύο στις δύο για το 22-31. Εργογιάννης Αράπογλου Κασνέσης. Και πάλι Αράπογλου. Σε αμυναζόνης τώρα η Τζιβάνα. Ανανεώνουν οι γηπεδούχοι. Να είναι ρίσκο αυτή η πάσα του Καραφώτη. Να σούτ από το πλάι, ο Βεργόγιαννης θα βρει στόχο. 24-31. Αχτύπης. Το σκέφτη για λίγο, το πήρε και δικαιώνεται. 24-34. Κοίταξε γύρω του, δεν είδε κανέναν μπροστά του και λέει γιατί να μην το πάρω. Ευκαιρία τώρα για μια επίθεση στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Αράπογλου θα κάνει το φαουλ πάνω στον Τσιμπούρη. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Χαμένη πρώτη βολή από τον Τσιμπούρη. Ευστοχή στην δεύτερη εκείνος για το 24-35. Βεργόγιαννης. Κασνέσης, ήταν λίγο πιο χαμηλή η πάσα του. Θα γυρίσει τώρα μπροστά από τον Θάνο, θα μπορέσει να πετύχει κάτι καλό. Ένα σου τριών ποντών το ήθελε ο Σακογιάννης. Τσέκαραν, ήταν τα πόδια του σωστή θέση και εκτέλεσε. 27-35 πλέον. Τσιμπούρης. Καραγιαννιώτης. Πήγε με φόρα εκεί ο Θάνος, έφυγε πάρα από τα χέρια του. Προσπαθήσει τώρα η μπάλα, υπάρχει πόδι. Thank you.
Καραγιαννιώτη θα δώσει μια φαλιάρα στην μπάλα, θα φτάσει στον Τσιμπούρη. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. 27-37. Προσπαθούν από τον πάγκο της Space Ελλάδα να ψυχώσουν λίγο τους συμπαίκτες τους. Καθώς η διαφορά φτάνει και πάλι στους 10 πόντους υπέρ της Τζιμπάνα. Δεν θα μπορέσει να μειώσει ο Αράπογλου. Σακογιάννης όμως μάζεψε. Θα γυρίσει ωραία και θα σκοράρει κιόλας. 29-37 με τον Σακογιάννη να δίνει τις λύσεις του. Και από μακριά νωρίτερα και από πιο κοντά τώρα. Στέλνει στους 8 πλέον την απόσταση. Ματζιώρης από αρκετά μακριά σουτάρει και φτωχή. 29-39 και κοίταξε το συμπέκτης να λέει αυτό σου λέω, δώσε μου την μπάλα να εκτελώ. Σακογιάννης δεν θα βρει στόχο τώρα. Χτύπης σε ένα γρήγορο τρίποντο πήγε εδώ παίξης Τζιμπάνα. Πήρε την επιλογή, δεν δικαιώθηκε τελικά. Ενώ μας απομένω ακόμα 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα για να πάμε στο ημίχρονο. Αράπογλου. Καραφώτης από την κορυφή θα το βάλει. 32-39. Πίεση ψηλά τώρα από την Space Ελλάς και πατάει γραμμή ο Θάνος. Ποιος τα λέγε με τον ρέφερι νομίζω. Θεωρεί πως υπάρχει φάουλ στην συγκεκριμένη φάση. Καραχάλιος. Ηλιόπουλος περιμένει στο πλάι. Ο Μπόσκος βρει το καλάθι στην συνέχεια για το 34-39. Καραγιαννιώτης. Η πίεση συνεχίζεται από τον Καραχάλιο. Καραγιαννιώτης ήταν για κάποια βοήθεια. Πάει προς τα μέσα. Παλιοκώστας καθάρισε την φάση. Καθώς κατέβασε το χέρι του, βρήκε μόνο μπάλα και εκείνη κατέληξε εκτός. Στα 8 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το ρολόι τώρα για την επίθεση της Τζιμπάνα. Καραγιαννιώτης. Θάνος γύρισε, πάει στον ανάποδο, λέει αυσχοράρι. 34-41. Παλιοκώστας από το πλάι σκοράρει. 36-41. Το έχει αυτό το σουτ. Το επιλέγει κάπως στις φορές στα παιχνίδια. Στις 3 δευτερόλεπτα τώρα, 17 για την Τζιμπάνα. Θα μείνει και κάποια δευτερόλεπτα για μια τελευταία επίθεση. Καραγιαννιώτης βρήκε τον Αχτύπη. Αυτός είχε χώρο για να πλησιάσει και να σκοράρει στην συνέχεια για το 36-43. Μια επίθεση τώρα 5 δευτερολεπτών. Καραχάλιος πηδήξε μπροστά του, Μαντζιώρης καθαρή άμυνα αλλά δεν μπορούσε να τον σταματήσει. 38-43 και αυτό είναι και το σκορ του ημιχρόνου. Επιστροφή εδώ στο κλεισό της Ζωφρίας. Μπήκαμε μόλις και στην τρίτη περίοδο του παιχνιδιού. 38-43 δείχνει το σκορ. Μια απόσταση 5 πόντων. Τα έχουν καταφέρει να πάρουν οι φιλοξενούμενοι. Η Τζιμπάνα. Από την άλλη, η Ελλάς νωρίτερα βρέθηκε πίσω και με διψήφιο νούμερο. Ωστόσο κατάφερε να συμμαζεύσει κάπως την απόσταση. Και να βρεθεί αυτή τη στιγμή στο μείον 5. Καραγιαννιώτης τώρα θα παίξει με τον Ματζιώρη. Οργανώνει τώρα ο ψηλός για λογαριασμό των φιλοξενούμενων. Θάνος και πάλι Ματζιώρης. Γυρίζει ωραία ο Καραγιαννιώτης. Θα νικήσει τα ίσα τον αντίπαλό του, θα πάρει και το φάουλ.
38-45. Μέσα και η βολή. Θα έρθει το έμεσο τρίποντο. 38-46. Καραφώτης. Καρβογιάννης του δίνει και πάλι. Θα κινήσεις ο Καραφώτης, ο οποίος δίνει με τον Καραγιαννιώτη. Καρβογιάννης στα 5, θα κάνει βήματα. Ξανακόλλησε κάπως εδώ η επίθεση της Space Ελλάς. Και δεν κλειτούσαν τελικά και το λάθος οι γηπεδούχοι. Καραγιαννιώτης, κρατάει ο Θάνος. Ηλιόπουλος έχει βρεθεί μπροστά του. Ματζιώρης, κλείνει και ο Ηλιόπουλος εκεί για βοήθεια. Καραφώτης βγαίνει πάνω στην μπάλα. Ένα δευτερόλεπτο μόλις τώρα στο ρολόι. Και ο Ματζιώρης ζητάει time out για να οργανώσουν μια γρήγορη επίθεση. Με ένα μόλις δευτερόλεπτο να απομένει. Για την επίθεση του ενός δευτερολέπτου, η οποία δεν θα γίνει ποτέ τελικά. Καρβογιάννης. Θα γίνει το λάθος. Επιστρέφουν έτσι γρήγορα στην επίθεση και πάλι προς της Τζιβάνα. Καραγιαννιώτης. Τυροφάνος. Ματζιώρης θα αφήσει τον Καραγιαννιώτη, εκτελεί αυτός υπό πίεση. Θα κάνει έρμπολ όμως, βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπήρξε κάτι το αντικανονικό. Και έτσι συνεχίζεται τώρα κανονικά το παιχνίδι με τον Καραφώτη. Λιόπουλος δεν θα διστάσει να εκτελέσει, δεν ήταν άσχημο το σούτ αλλά δεν πήγε πάλι στο καλάθι. Πάνος Καραγιαννιώτης, περικυκλωμένος, βρήκε την πάσα για τον Μοσχόπουλο. Σηκώνεται για δύο, Θάνος θα καταλήξει μέσα η μπάλα 38-48. Ηλιόπουλος έπαιξε με τον Βεργόγιαννη. Και πάλι θα πάρει ο Ηλιόπουλος. Να συνέσεις, ο Μακαντάς με συγχωρείτε. Καταλήγει μπάλα στον Παπακώστα και θα μπει το τρίποντο. Ακόμα ένα στόχος από μακριά για την Space Ελλάς, η οποία παραμένει στο μείον 10 τώρα. Δεν θα ανεβάσει κι άλλο μια φορά ο Μοσχόπουλος, αλλά δεν θα μπορέσει να καθαρίσει και το rebound του Ηλιόπουλος. Καραχάλιος τώρα στο παρκέ. Πήρε την θέση του Καραφώτη. Καραγιαννιώτης με το πόδι την κόψε ο Καραχάλιος, ανανεώνεται έτσι και το χρονόμετρο. Στα 14 δευτερόλεπτα η επίθεση. Κεφαρούλας για 3, 38-51. Ένα σερί, 0-8. Η Τζιβάνα ξεφεύγει. Τώρα στο συν 13 θα μειώσει ο Βεργογιάννης. 2-40-51. Πάνος πιέστηκε αντικανονικά από τον Ηλιόπουλο. Καραγιαννιώτης βρήκε χώρο για να πάει από τα δεξιά και να απειλήσει και να σκοράρει επίσης 40-53. Βρίσκουν λύσεις επιθετικά οι παίχτες της Τζιβάνα και παραμένουν σε δεξίτια απόσταση. Νομίζω αυτό το συν 13 πρέπει να είναι μεγάλο.
μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει σήμερα. Κάκο το σούπα από το Θάνο, το κατάλαβε και ο ίδιος από την ώρα που έφυγε η μπάλα από τα χέρια του. Πάλι τώρα πάνω στον Παπακώστα, τον Καραγιαννιώτη, δίνουν και τα χέρια οι δυο τους. Πάλι νούμερο 1 για τους φιλοξενούμενους, δύο ομαδικά μέχρι στιγμής για λογαριασμό της Special Ass. Καραχάλιος άφησε στον Παπακώστα, αυτός με χώρο θα το βάλει. 43-53. Αν τον αφήσεις έτσι αμαρκάριστο μπορεί να σε τιμωρήσει αυτός ο παίκτης. Το αποδεικνύει και τώρα. Σκόπουλος. Βγήκαν δύο ψηλοί πάνω του. Βρήκε όμως τρόπο να βρει την πάσα και εδώ με ένα σχεδόν νομίζω ψηλοτυχερό τρόπο. Ο Κρυθαρούλας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με τη βοήθεια του ταμπλό για το 43-56. Καραχάλιος στέκεται από κοντά, δεν θα σκοράρει. Ελευθερίου κράτησε την επίθεση την Space Ελλάς, ο Βεργόγιαννης ωστόσο στην συνέχεια δεν αξιοποίησε την ευκαιρία του, παρέμεινε το 43-56 με κάτι λιγότερο από 5 λεπτά να απομένω ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μοσχόπουλος, νέο σούτ από μακριά, αυτή τη φορά άστοχο. Και συνέχεια τώρα με Καραχάλιο. Βεργόγιαννης προσποιήθηκε, πήγε προς τα μέσα. Έβαλε ωραία το κορμί του για να αποφύγει τον ψηλό και να γράψει 45-56. Τσιμπουρής. Έχει πάρει θέση ο Κρυθαρούλας, εκείνον παίγει μπάλα και πάλι έξω. Ένα σούτ από την περιφέρεια χωρίς κάποιο καλό αποτέλεσμα για την Τζιβάνα. Έχει βρεθεί ξεχασμένος εκεί ο Βεργόγιαννης κοντά στην αντίπαλη ρακέτα και πάλι ο ίδιος ο σκοράρι. 47-56 με το δεύτερο συνεχόμενο καλάθι διαχείρωσης Βεργόγιαννη. Η διαφορά και πάλι σε μονοψηφιό και σε 9 συγκεκριμένα. Ανός με τον Ματζιόρι, ο οποίος έχει πάρει θέση μπροστά από τον Ελευθερίου, θα στοχίσει. Θα να παίξει και πάλι γρήγορα με τον Βεργόγιαννη Κυπεδούχη, αυτή τη φορά όμως δεν θα τους διαρκεί στην εργασία. Κρυθαρούλας, ανενόχλητος, θα το πάρει. Πυροβολή ξανά, 47-59. Βεργόγιαννης. Ελευθεριάδης, ωραία, έφτασε πάλι στον Βεργόγιαννη, θα κοπεί εκείνος. Στη συνέχεια διεκδίκησαν δύο παίκτες, έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει ότι η κατοχή είναι για την Space Ελλάς. Μπόσκος στο παρκέ για τους άσπρους. Ναι, υπάρχει μια διακοπή. Πάει το χρονόμετρο της επίθεσης στα 8 δευτερόλεπτα, τόσα θα έχει στη διάθεσή της η γηπεδούχος ομάδα. Ελευθερίου από κοντά, ένα καλό το σούτ του. Θάνος σε μια δύσκολη προσπάθεια. Ποσκός, ζήτησε και πήρε ο Παπακώστας, Βεργόγιαννης στα δεξιά. Και μέση απόσταση, αστοχή κι αυτός. Τζαβιάζεται ο Τσιμπούρης, πάνε σε οργανωμένη επίθεση τώρα οι φιλοξενούμενοι. Του φύγει για λίγο η μπάλα, κράτησε και άφησε στον Μοσχόπουλο. Καραχάλιος έπαιξε με τον Παπακώστα. Καραχάλιος ήρθε με φόρα, δεν σημαδεύει σωστά. Υπάρχει φάουλ. Επιθετικό. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι το νούμερο 3, έδειξε ο ρέφερι, ο Βεργόγιαννης έχει κάνει.
μπάλα είναι στα χέρια της Τζιβάνα. Τσιμπούρης. Με το πόδι ο Καραχάλιος. Νέα 14 επίθεση έτσι για τους φιλοξενούμενους. Κασνέσης πέρασε το μάτς. Βεργό Γιάννης θα καθίσει στον παγκό. Ματζιώρης άφησε στον Θάνο. Πάστε να συνεργαστεί και πάλι με τον Ματζιώρη ο Θάνος. Δεν έγινε όμως πράξη αυτό. Λευθερίου για δύο. Δεν βρίσκει στόχο. 1:47:59. Κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό ακόμα στην τρίτη περίοδο. Σκόπουλος πάει μπροστά μέσα σε μια ατομική προσπάθεια. Πήρε ο Μπόσκος. Καραχάλιος. Τελευταίο λεπτό και επίσημα για την τρίτη περίοδο πάντα. Θυμίζω 47-59 το σκορ, το οποίο δεν θα αλλάξει μετά από αυτό το άστομο του Μπόσκου. Τσιμπούρης. Έπαιξε με τον Θάνο. Ματζιώρης μεταφέρει την μπάλα στα χέρια του Μοσχόπουλου. 7 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι για την επίθεση. Ο Θάνος θα είναι ο εκτελεστής και αυτός που θα σκοράρει κιόλας. Για το 47-62. Δευτερόλεπτα τώρα. Καραχάλιος θέλει να απαντήσει και θα το κάνει. 50-62. 3 δευτερόλεπτα. Ο Σκόπουλος προλαβαίνει το ρολόι. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ από τον Λευθέριου. Ακριβώς επάνω στην λίγο πριν λήξει βασικά ο χρόνος. Ο Λευθερίου δίνει δωράκι τρεις βολές τώρα στον Μοσχόπουλο. Αυτός θα πετάξει τα σκουπίδια την πρώτη. Ενώ πήγε και ένας πιτσιρικάς εκεί, θα ρίξει αυτός την βολή. Φίλα λοιπόν έτσι στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 50-63. Ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος. Στο σύν 13 η Τζιβάνα, η οποία είχε τις λύσεις στην τρίτη περίοδο, ώστε να μην νιώσει απειλή παρά την προσπάθεια που έκανε κύριος ο Βεργόγιαννης από την πλευρά της Space Ελλάς. Τους γηπεδούχους να παραμένουν σε ρόλο κυνηγού στο παιχνίδι και την υψήφια απόσταση να παραμένει σταθερά. Ματζιώρης εκεί. Τον παρεμπόδισε λίγο ο Ηλιόπουλος. Ο Καραγιάννης τώρα θα περάσει στο κέντρο. Αχτύπης, δεν πέρασε η πάσα του. Έφτασε όμως με κάποιο τρόπο η μπάλα στον Τσιμπούρη. Χωρίς να βιάζεται ο Καραγιάννης. 4 δευτερόλεπτα ωστόσο απομένουν τώρα. Θα πάρει το σούτ από μακριά, θα κάνει airball. Αράπογλου καταλάβει την πάσα ο Καραγιαννιώτης και γράπωσε την μπάλα. Θάνος σε ωραία κίνηση, όχι εξίσου καλό το τελείωμα. Αναφότης βρέθηκε στο παρκέ και ρίχνει στο φαουλ από τον Τσιμπούρη, ο οποίος σαν θέλα του έπεσε πάνω του.
Μέσης να του φύγει μπάλα από τα χέρια. Ξανακερδίζει όμως ο Σακογιάννης, συνεχωρείτε. Ξανακερδίζει ο ίδιος. Γιώπουλος Σακογιάννης γυρίζει χωρίς να έχει καλή ισορροπία. Δεν θα αλλάξει το σκορ. Μένει ψηλά για να πιέσει ο Κασνέσης. Το κατέβασμα εκεί του Καραγιαννιώτη. Έχει παρισθέσει μπροστά από τον αντίπαλο του Ματζιώρης. Το έκανε το φάουλ ο Σακογιάννης, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας. Σηκώνει το χέρι του αμέσως. Παναφορά από την baseline. Ματζιώρης για 2. Με ωραίο στυλ, 50-65. Προσπίθηκε ο Κασνέσης, Καραφώτης. Ήψωσε ο Κασνέσης για τον Σακογιάννη, και δεν το κατάλαβε. Πάνος προλάβε. Κόπουλος, ο Αχτύπης ήταν, με συγχωρείτε, ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Και πάει τώρα στην γραμμή για τις δύο βολές του. Δύο στις δύο βολές από τον Αχτύπη, 50-67. Καραφώτης. Πήρε και πάλι στην κορυφή. Παίζει και πάλι με τον Κασνέση. Αυτός θα εκτελέσει για 3. Καραγιαννιώτης. Αυτός στο πλάι. Τσιμπούρης και πάλι ο Θάνος με τον Καραγιαννιώτη. Θα ξεφύγει ωραία από τον προσωπικό του αντίπαλο. Θα τον νικήσει κατά κράτος, κερδίζοντας παράλληλα και το φάουλ. 50-69, απομακρύνονται για τα καλά πλέον οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι συνεχίζουν να παρουσιάζουν μια σαφώς καλύτερη εικόνα από τους αντιπάλους τους. Στο σύν 19 πλέον η διαφορά. Με την Space Ελλάς να καλείται πλέον να ανέβει ένα Γολγοθά, με κάτι λιγότερο από 7 λεπτά να απομένουν. Λιόπουλος πάλι θα πάρει. Καραφώτης εκεί αδράνησε η άμυνα της Τζιβάνα. Ανενόχλητος αφού στην μπάλα στο καλάθι για το 52-69. Δέχτη κάτω από την αντίπαλη ρακέτα χωρίς κανείς να κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει φάουλ τώρα πάνω στον Θάνο. Από τον Κασνέση έγινε. Και αλλάζει και όλη η πεντάδα για τους γηπεδούχους. Καραγιαννιώτης. Αχτύπης μέσα. 52-72. Έχουν ψυχολογία πλέον. Και αυτά τα σούτ θα μπαίνουν όλο και πιο εύκολα. Με το momentum να είναι ξεκάθαρα στην πλευρά της Τζιβάνα. Καραγιαννιώτης. Η πάσα του έφτασε συστημένη στα χέρια του Θάνου. Τρομερή ασίστ. 52-74. Ο Μπακώστας πήρε και πάλι. Πάλι ο Κώστας. Ένα σουτάκι που του αρέσει, όπως είπαμε και νωρίτερα. Θα το βάλει και πάλι. 54-74. Καραγιαννιώτης. Ματζιώρης. Κινήθηκε στην κορυφή. Ο Αχτύπης θα κάνει βήματα. Και πάμε σε μια διακοπή για time out. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τελευταίο πεντάλεπτο. Στο σύν 20 πλέον έχει βρεθεί η Τζιβάνα.
Κάλλιος. Μερδεύτηκε και πέταξε και εκτός την μπάλα πριν προλάβει να την σώσει ο Παπακώστας. Κυκλοφορούν την μπάλα στην περιφέρεια οι φιλοξενούμενοι. Ματζιόρις θα είναι αυτός που θα πάρει το σουτ. Καραχάλιος δεν προλαβαίνει. Ήταν και λίγο πιο δυνατή η πάσα του Βεργόγιαννη. Και τώρα θα περάσει εκτός ο Καραχάλιος για να πάρει την θέση του. Ο Καραφώτης. Αχτύπησε, έπαιξε με τον Θάνο. Υπάρχει φάουλ τον Καραφώτη. Είχα τον Θάνο μπροστά μου, δεν μπορούσα να αντιληφθώ. Όπως λέει ο ρέφερι, τον βρήκε στο χέρι την ώρα που σηκωνόταν για να στάρει. Χάνει την πρώτη βόλη ο Θάνος. Σίδερο και η δεύτερη, Ματζιόρις όμως είναι για να πάρει το rebound. Λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας, αλλά θα πάει και αυτό τώρα με τη σειρά του στην γραμμή για δύο βολές. Ακόμα μια άστοχη, θα προσθέσει στη λίστα. Και η δεύτερη. Ο Μακώστας. Και ο Καραφώτης. Από κοντά δεν μπορούσε να βρει κάτι καλό. Και επέστρεψε γρήγορα στην άμυνα του ο Πόσκος. Να βάλει το χέρι του στην μπάλα για να μην φτάσει εκείνη στον Θάνο. Και κινδυνεύσουμε ένα ακόμα καλάθι γηπεδούχη. Μπούρης, άφησε στον αχτύπη και αυτός με τη σειρά του στον Θάνο, ο οποίος θα μαρκάρει σωστά στο εκκίση. Πάλε πάνω στον Καραφώτη από τον Θάνο. Συνέχεια με Παπακώστα και Μπόσκο. Εργόγιαννης άφησε στο πλάι, ο Παπακώστας θα το πάρει το σουτ. Κιθαρούλας. Χτύπης, χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα και πολύ καλά έκανε. 54-77 είναι το ψωμάκι του κατ' τέτοια σουτ. Τα θέλει και τα παίρνει. Παπακώστας, Καραφώτης. Μπόσκος λίγο πιο μπροστά του έφυγε των βολών. Στόχησε στην προσπάθειά του και τώρα χτύπης. Ωραία τριπλά πίσω από την πλάτη. Εκεί όμως υπάρχει μόνο ο διαιτητής. Μπήκε δυναμικά ο χτύπης κατά της ο Βεργόγιαννης. Άφησε στον Μπόσκο. Δεν το έκανε το χατήρι μπάλα, παλιό Κώστας προσπάθησε εκεί με το ένα χέρι. Ούτε εκείνος κατάφερε κάτι, 3 εναντίον 2 τώρα. Και με το δεξί layup θα τελειώσει τη φάση ο Τσιμπούρης. 54-79. Καραφώτης. Τρίποντο άστοχο από τον Παπακώστα. Θάνος παίζει γρήγορα με τον Πιθαρούλα. Παρά την άμυνα του Παπακώστα, βρήκε εκτέλεση αλλά δεν βρήκε το καλάθι ο Πιθαρούλας. Τώρα υπάρχει φαουλ τον Αχτύπη. Yeah.
τον Αράπογλου τώρα απέναντι στην θέση του Μπόσκου. Αράπογλου. Γεωργόγιαννης στα αριστερά. Πασάρι τελικά στον παλιό Κώστα. Βάλει λίγο περισσότερη δύναμη τώρα. Χαρούλας. Θάνος από κοντά μέσα. 94-81. Τον νικητή το ξέρουμε εδώ και ώρα. Μένει πλέον να δούμε ποια θα είναι η τελική διαφορά στο μάτς. Σε αυτό το τελευταίο 1,5 λεπτό. Ηρεμία ζητάει ο Θάνος, δεν υπάρχει και λόγος για να τρέξει η Τζιωάννα τώρα. Παντιόρης. Χτύπης. Σηκώθηκε για 3. Το rebound ανάμεσα από 2 το πήρε ο Τσιμπούρης. Ο Χαρούλας φάει από τα δεξιά, κόντρα σε 2 υψωμένα χέρια. Και πάλι ο ίδιος διεκδίκησε. Δεν κατάφερε όμως κάτι. Τελευταία δευτερόλεπτα τώρα στην αναμέτρηση. Καραφώτης. Δεν θα μπει η μπάλα. Ράπογλου θα το βάλει. 56-81. Οδεύουμε σιγά σιγά και προς το φινάλε. Με Τζιπάνα να ξεκινάει με νίκη της υποχρεώσης στο γήπελο. Να μπαίνει θετικά σε αυτό το νέο ξεκίνημα, σε αυτή τη νέα σεζόν. Και κόντρα σε μια αρκετά καλή ομάδα, την Space Alas, η οποία θα φύγει με άδεια χέρια σήμερα από την Ζωφριά. Ο Γιάννης Σαπέρα στο κέντρο. Φινάλι λοιπόν στο παιχνίδι. Νίκη για την Τζιβάνα. Θα στήξει ο Βεργόγιάννης και το 56-81 θα είναι το τελικό σκορ.